Ωραία. Καλημέρα. Καλημέρα. Χάρηκα έτσι που βρεθήκαμε. Λοιπόν, πες μου λίγο όνομα. Λευτέρης από ό,τι βλέπω. Τάξη, σχολείο, τέτοια. Πες μου λίγο έτσι ένα μικρό background. Background, έχω τελειώσει το σχολείο, τώρα τον Ιούνιο που μας πέρασε. Τώρα σπουδάζω στον Πειραιά. Τι Θα σπουδάζεις? ήθελα έτσι να πω κάποια πράγματα, αν θέλεις. Ναι, βέβαια, γι' αυτό και μιλήσαμε. Λοιπόν, το σχολείο γενικά είναι μια πολύ ωραία εμπειρία για όλα τα παιδιά, έτσι. Να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί πολλοί λένε πω από το σχολείο είναι βαρετό, είναι το ένα είναι το άλλο. Δεν είναι πάντα έτσι. Τι εννοώ? Το σχολείο είναι ένα μέρος στο οποίο μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε όλοι στο μέγιστο και να το βοηθήσουμε τόσο εμείς τα παιδιά, όσο και οι ίδιοι καθηγητές προς εμάς. Πώς να σου το πω, να μας δώσουν πίσω αυτή τη βοήθεια. Ναι. Υπάρχουν όμως τρία πράγματα τα οποία δυσκολεύουν όλα τα παιδιά σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτά τα τρία είναι οι Πανελλήνιες, το φροντιστήριο και η μαθητική ζωή, είτε εντός του σχολείου είτε εκτός του σχολείου. Τι θα ήθελες να συζητήσουμε πρώτα? Τι είναι η μαθητική ζωή, ότι δυσκολεύει. Μαθητική ζωή με την έννοια ότι, ξέρω εγώ, εντός του σχολείου το διάβασμα, οι καθηγητές, οι κοινωνικές περιστάσεις όπως bullying και οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνεται, η επιρροή από τις παρέες μέσα στο σχολείο, η επιρροή από άλλους γονείς παιδιών ή οι γονείς των ίδιων των παιδιών. Τώρα για εκτός, το φροντιστήριο κυρίως, Αυτοί δεν οι τρεις βρίσκονται. παράγοντες είναι που λες ότι εμποδίζουν, ας πούμε, το μαθητή, το παιδί να απολαύσει το σχολείο. Θεωρώ ναι, ως ένα βαθμό, με κάποια συγκεκριμένα πράγματα, ναι. Εσύ ήσουν σε γενικό λύκειο. Ναι, σε γέλη μου κανονικά. Πάμε λοιπόν. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τη μαθητική ζωή που αφορά ψηλό όλους. Οι Πανελλήνιες δεν θα δώσουν σχεδόν όλοι. Ναι, εντάξει, τώρα είναι η επιλογή του καθενός αυτό. Μαθητική ζωή όσον αφορά τη ζωή εντός του σχολείου. Καταρχήν το διάβασμα. Το διάβασμα για τον καθένα είναι σίγουρα πολύ διαφορετικό. Περιλαμβάνει μια τεχνική από τον καθένα για να μπορεί να αποστηθήσει καλύτερα και να καταλάβει αυτά που διαβάζει. Για παράδειγμα, πολλά παιδιά τα οποία χρειάζονται περισσότερο χρόνο, έτσι, για να καταλάβουν κάποια πράγματα, καταλήγουν να νομίζουν ότι είναι χαζά επειδή δεν καταλάβαν ακριβώς τι διαβάζανε ή επειδή δεν τους είχαν ο καθηγητής να πούν το μάθημα ή οτιδήποτε. Θεωρώ ότι το διάβασμα και οι καθηγητές πρέπει κάπως να συνεργαστούν. Τι εννοώ? Οι καθηγητές να βλέπουν ότι κάποια παιδιά χρειάζονται περισσότερο χρόνο και όχι επειδή έχουν κάποιο πρόβλημα, επειδή απλά κάποια άλλα μαθαίνουν σε άλλους χρόνους. Εγώ, ας πούμε, για να μάθω ένα κεφάλαιο, χρειάζομαι γύρω στη μισή ώρα με 40 λεπτά. Άλλα παιδιά, εντάξει, δεν μπορώ να πω ονόματα, κάποια άλλα παιδιά μαθαίναν αυτό το κεφάλαιο σε μία ώρα, μία μισή, ας πούμε. Δεν σημαίνει ότι αυτά είναι πιο χαζά ή πιο ανίκανα. Και δυστυχώς αυτό παρατηρείται συνέχεια, γιατί και στο σχολείο που ήμουν εγώ, έτσι, τον προ-Ιούνιο, έτσι, έβλεπα τους καθηγητές να συγκρίνουν, να ξεχωρίζουν, που αυτό δεν είναι και πολύ καλό. Έβλεπα κάποια παιδιά τα οποία κάποια στιγμή δεν άντεχαν, λυγίζανε κανονικά Τι είπα και, να πει αυτό, ξεσπούσαν τι εννοείς κλάματα, λίγη, γιατί δεν ναι. άντεχαν, δεν άντεχαν. Τώρα όσον αφορά... Δηλαδή, Για κάτσε λέγω. λίγο να κάνω ένα recap. Εννοείς ότι, ας Ναι. πούμε, υπάρχει αρκετό φόρτο εργασίας και δεν υπάρχει αρκετός χρόνος αφομοίωσης στον καθένα να το αφομοιώσει στο δικό του χρόνο. Ναι, ακριβώς. Με αποτέλεσμα να αισθάνεται ή να τα παρατάει και να αισθάνεται χαζός, είτε δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Ωραία. Έχεις κάτι άλλο στη μαθητική ζωή, ας πούμε. Όσον αφορά το εντός, την επιρροή από παρέες και γονείς όσον αφορά την πρόοδο του παιδιού. Δηλαδή. Δηλαδή,
επειδή τώρα μας πιέζει και ο χρόνος, δεν μπορώ να τα πω και όλα, θα τα πω έτσι συνοπτικά και αναλυτικά. Όσον αφορά την επιρροή από παρέες, μέσα στις παρέες γίνονται ασταμάτητα διακρίσεις, ασταμάτητα. Ποιος είναι πιο έξυπνος, ποιος είναι πιο γρήγορος στην αντίληψη, ποιος έχει καλύτερους βαθμούς, ποιος έχει καλύτερα κονέ, ας το πούμε, όσον αφορά κάποιο μάθημα ή κάποιο διαγώνισμα. Αυτό πώς επηρεάζει. Ας πούμε, ένα χι παιδί, ο Γιάννης, γράφει ένα διαγώνισμα. Δεν έχει πολύ διαβάσει, δηλαδή, ας πούμε, έχει διαβάσει το πολύ 20 λεπτά για το διαγώνισμα προετοιμασία, τίποτα. Κάποια στιγμή όμως βγαίνουν οι βαθμοί του διαγωνίσματος και έχει πάλι τον υψηλότερο βαθμό στην τάξη. Αυτό τώρα περιλαμβάνει δύο οπτικές. Η πρώτη, ή είναι το παιδί θαύμα και τα θυμάται όλα απ' έξω με ένα 20 λεπτό διάβασμα, ή η δεύτερη οπτική, να έχει κονέ από κάποιον καθηγητή, επειδή τα πάει καλά με τους γονείς του, με τον ίδιο ή και εγώ δεν ξέρω τι. Αυτό Okay. λοιπόν, ναι, στην ουσία είναι αυτά τα δύο. Και ξέρω εγώ, αυτό το βλέπουν τα άλλα παιδιά. Και στην ουσία γίνεται μια ασταμάτητη σύγκριση, σύγκριση, σύγκριση. Εσύ είχες αυτόν, εσύ είχες τον άλλο να σε βοηθάει το ένα εκείνο. Εγώ το έκανα μόνος μου, αυτό το μόνος μου. Ναι. Τώρα όσον αφορά την επιρροή από τους γονείς, είναι πολύ απλό. Έχεις καλούς βαθμούς, είσαι καλό παιδί, είσαι καλός σαν άνθρωπος. Δεν έχεις καλούς βαθμούς, είσαι τεμπέλης, είσαι αχάριστος, ανικανοποίητος και συνεχίζει η λίστα να προχωράει. Να. Εσύ ήσουν μαθητής του 17-18, καλός μαθητής, πας 15, τι. Πάνω κάτω του 15 με 18, εκεί ανάμεσα ήμουν εγώ. Κατάλαβα. Αλλά εντάξει, εμένα με χαροποίησε να σου πω την αλήθεια, γιατί ήμουν ευχαριστημένος με τον εαυτό μου. Και άμα είμαι εγώ ευχαριστημένος, τελείωσε. Δεν θέλει κάτι άλλο. Οι γονείς σου πώς ήταν μαζί σου, δηλαδή για αυτούς τους βαθμούς, θέλουν παραπάνω, ήταν ικανοποιημένοι. Καλά, πάντα οι γονείς θέλουν το παραπάνω βαθμό. Πάντα. Αλλά εγώ προσπαθούσα αυτό που ήθελα, αυτό που μπορούσα. Και έβλεπα ότι ήμουν ανάμεσα στο 15 με 18. Και αυτό μου αρκούσε, να σου πω έτσι. Μου αρκούσε. Ένιωσε όμως κάποια παραπάνω πίεση. Δηλαδή, φαντάζομαι σίγουρα θα σου πούνε: OK, άμα προσπαθήσει αγόρι μου, μπορεί και παραπάνω. Πώς να το πω, ήταν συχνή ή ενοχλητική αυτή η πίεση, ας πούμε, για παραπάνω, όσον αφορά τους γονείς. Σε Ναι, επηρέαζε, το θέλω να πω. ενοχλητική δεν θα το έλεγα, γιατί ποιος normal άνθρωπος δεν πιέζει με τη θετική έννοια το παιδί του ώστε να πάρει καλούς βαθμούς, αλίμονο. Αλλά σε κάποια σημεία, να το πούμε, έφτανε αυτή η πίεση σε μια υπερβολή, δηλαδή να πέφτει και λίγο φωνή, ας πούμε, και να νιώθω άβολα. Και όχι μόνο εγώ, πάρα πολλά παιδιά. Ξέρω εγώ, διάβαζε, διάβαζε, αυτό το διάβαζα σταμάτητα. Να. Δηλαδή, όχι μόνο το ξέρουμε ότι πρέπει να διαβάζουμε, μας υπενθυμίζουν κάθε φορά, λες και εμείς δεν το ξέρουμε, λες και είναι κάτι καινούριο τόσα χρόνια, ας πούμε, που πάμε σχολείο. Okay. Θα έλεγες όμως γενικά, ας πούμε, στη σχολική ζωή η σχέση με τους γονείς όσον αφορά το σχολείο ήταν καλή, ήταν ομαλή, γιατί Ναι, καταλαβαίνεις ότι είσαι αρκετά συνεργάσιμος. ήταν αρκετά βατή, η αλήθεια είναι. Δεν είχα πολλά θέματα. Ήταν μια καλή συνεργασία, θεωρώ, όλα αυτά τα χρόνια. Ωραία. Αυτό, ναι. Μια χαρά. Ωραία. Είπαμε για τη μαθητική ζωή, για την ύλη, για τις παρέες, για τους γονείς. Κάτι άλλο έτσι για τη μαθητική ζωή. Τη μαθητική ζωή, όσον αφορά το εκτός, δηλαδή εξωγενείς σχολικούς παράγοντες όπως το φροντιστήριο ή τα ιδιαίτερα. Για τα ιδιαίτερα δεν έχω να πω κάτι, δεν έχω κάνει και ποτέ στη ζωή μου, επομένως δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Για το φροντιστήριο, τι να πω, δηλαδή είναι λίγο αφιταλαβόμενα, δηλαδή από τη μία βοηθάει, από τη μία καταστρέφει. Από τη Εσύ μία βοηθάει γιατί κάποια παιδιά, πότε ορίστε. ξεκίνησες το φροντιστήριο για το σχολείο? Από την πρώτη γυμνασίου, κανονικά κάθε χρόνο έκανα και φροντιστήριο. Δεν ήταν κάποια χρονιά που να μην έκανα. Από την πρώτη γυμνασίου πήγαινες φροντιστήριο κανονικά, για το σχολείο. Ναι. Οκ. Okay.
Απ' τη μία βοηθάει κάποια παιδιά, γιατί εντάξει, στην αρχή όντως είναι πολύ βοηθητικό, δηλαδή σου προσφέρει μια καλύτερη εικόνα από αυτά που κάνεις στο σχολείο, σου δίνει κάποιο καλύτερο τεστ προσομοίωσης, ας το πούμε, όσον αφορά κάποιο επερχόμενο διαγώνισμα. Σου δείχνει πάνω κάτω τι πρόκειται να κάνετε για να κάτσεις και εσύ να κάνεις ένα ξεφύλισμα, να δεις τι έρχεται. Μπορεί να σε βοηθήσει, ξέρω, μία-δύο περιπτώσεις που από το φροντιστήριο κάποια παιδιά μπόρεσαν να μπουν πιο εύκολα σε κάποιο δημόσιο πανεπιστήμιο και όχι σε ΙΕΚ ή σε οποιαδήποτε άλλο TEIA. Απ' τη μία είναι αυτό, απ' την άλλη όμως καταστρέφει, γιατί συνέχεια πάνε παρακάτω, παρακάτω, παρακάτω. Το παιδί μπερδεύεται. Πώς μπερδεύεται? Σου λέει, έχω το τάδε κεφάλαιο εδώ πέρα. Ο άλλος στο φροντιστήριο μου έχει δείξει 10 κεφάλαια παρακάτω μέσα στον μήνα. Στον μήνα. Που στο σχολείο τα 10 κεφάλαια θα τα κάνουν σε ένα τρίμηνο. Τι γίνεται εδώ πέρα? Ότι Οι υπάρχει σύγχυση, περισσότεροι. λες. Υπάρχει σύγχυση, λες. Ναι. Τα περισσότερα παιδιά, δεν λέω μόνο εμένα, λέω ας πούμε και άλλες περιπτώσεις, είχαμε στο μυαλό μας συνέχεια το φροντιστήριο, όχι το σχολείο. Πιο πολλά κάναμε, μας βάζανε για το φροντιστήριο, παρά από αυτά που κάναμε στο σχολείο. Συγκεκριμένα, για παράδειγμα, στην τρίτη ηλικίου, επειδή εμείς είχαμε όλο αναπληρωτές, ήταν λίγο τρία πουλάκια κάθονταν. Εντάξει, πέρασε η χρονιά, αέρα κυριολεξία, δηλαδή το καταλάβαμε. Στο φροντιστήριο όμως ήταν σαν να ήταν ιδιωτικό σχολείο, δηλαδή εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, το περιβάλλον όλα. Ξέρω εγώ, στο σχολείο κάναμε τρίτη ηλικίου 2 σοβαρές ώρες μάθημα. Στο φροντιστήριο κάναμε 6 ώρες σοβαρό μάθημα. Πού να δώσεις περισσότερη έμφαση να κάνεις πρόοδο, δηλαδή, στο φροντιστήριο ή στο σχολείο? Ναι. Αυτό είναι στην ουσία όλο αυτό. Και το σε καταστρέφει πέρα από τη σύγχυση που σου δημιουργεί με τις διαφορετικές ταχύτητες στο ένα και στο άλλο μέρος. Υπάρχει κάτι άλλο που πώς να πω, να υποστηρίζει αυτή τη λέξη την καταστροφή, όπως λες. Υποστηρίζει, είναι οι Πανελλήνιες. Όλα τα φροντιστήρια θεωρούν, όλα όμως, όποιο και να ρωτήσεις, ότι για την τρίτη ηλικία οι Πανελλήνιες είναι το σημαντικότερο από τα σημαντικότερα πράγματα στη ζωή ενός 17χρονου ή 18χρονου μαθητή. Να. Γιατί θεωρούν ότι με τις Πανελλήνιες και με το να μπει σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο από τις Πανελλήνιες, μπορείς να καταφέρεις πράγματα στη ζωή σου, μπορείς να θεωρείς ικανός κτλ. Ξέρω παιδιά, και να πω και σύνολο, 8 στα 10 παιδιά δεν περνάνε πανελλήνιες, πάνε σε μια σχολή που θέλουν. Εντάξει, ιδιωτική ή όχι, δεν ξέρω τώρα. Και πάλι μπορούν να κάνουν αυτό που θέλουν, το κάνουν πολύ καλύτερα από αυτούς που πάνε σε δημόσιο πανεπιστήμιο, κάποιες φορές. Και πάλι βγαίνουν μια χαρά άνθρωποι, έχουν τη δουλειά τους, βγάζουν το εισόδημά τους, κύριοι. Να. Δηλαδή, για ποιο λόγο οι πανελλήνιες να θεωρούνται το στάνταρ? Θεωρώ είναι λίγο παραδοσιακό ότι απλά επειδή έχει έρθει το υπηρετούμε τόσοι άνθρωποι αυτό το σύστημα, οπότε ξέρεις υποσυνείδητα σου περνάει αυτή η άποψη ότι μάλλον αυτό είναι το σωστό, ξέρω εγώ. Ενώ υπάρχει αυτός ο προβληματισμός που λες ότι γιατί τόσο πολύ ρε παιδιά. Πιστεύω ότι έχει δημιουργεί τόσο το σύστημα, έχει εγκατασταθεί, που ενώ αντιλαμβανόμαστε την αναποτελεσματικότητά του και το πόσα προβλήματα φέρνει, δεν ξέρουμε ακριβώς, δηλαδή θέλει λίγο πραγματική θέληση από αυτόν που είναι στο Υπουργείο, ρε παιδί μου, να αλλάξει κάτι. Εσύ πέρασες σε μια σχολή που ήθελες? Δυστυχώς όχι. Δεν πέρασε ούτε καν σε δημόσιο ΙΕΚ, δηλαδή τα μόρια ήταν απλά πολύ λίγα. Αλλά Θα εντάξει, ήθελα να τώρα πεις είμαι στον Πειραιά πόσο. σε μια σχολή, κάνω αυτό που θέλω και είμαι Πήγες σε εντάξει. ιδιωτική φάση, σε ιδιωτικό ΙΕΚ. Ναι, σε ιδιωτικό ΙΕΚ πήγα και τώρα κάνω αυτό που θέλω, ας πούμε. Γιατί στο Λύκειο, όταν θες να διαλέξεις την κατεύθυνση, σου το πετάνε κεραμίδα. Δηλαδή, μας φέρανε μια μέρα ένα χαρτί και μας είπαν: σήμερα θα διαλέξετε θεωρητική ή θετική. Εντάξει, θεωρητική δεν έχει τίποτα, καταλαβαίνουμε όλοι. Η θετική είναι οικονομικά, υγεία και πληροφορική τεχνολογία και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
Εγώ πραγματικά, εγώ και πόσοι άλλοι ήμασταν σε φάση μπερδέματος, δηλαδή. Τι κάνουμε τώρα, τι διαλέγουμε, πώς το διαλέγουμε. Δεν Να μας το υπήρχε λέγανε κάποια μια εβδομάδα τουλάχιστον ενημέρωση. πίσω. Δεν υπήρχε κάποια Αυτό, μια ενημέρωση, εβδομάδα να πίσω πούμε, τουλάχιστον. ότι αυτό μπορεί να κάνει αυτά τα επαγγέλματα, αυτό, αυτά, όποιος έχει δυνάμεις εκεί μπορεί να πάει εδώ. Δηλαδή, δεν υπήρχε κάποια σχετική συζήτηση και ενημέρωση για το πώς θα διαλέξει την κατεύθυνση. Όχι, τίποτα, δεν. Ούτε καν ένα επαγγελματικό προσανατολισμό να μας κάνουν 2 εβδομάδες πριν μας το ανακοινώσουν κάτι, έτσι να δούμε έστω 2 πράγματα, δεν λέω 5, 2 πράγματα. Να δούμε τι είναι θεωρητική, τι είναι θετική, τι έχει, τι δεν έχει, κάτι, τίποτα. Τι δυνατότητες Αν που δεν πας φέρνει. μόνος σου σε σύμβουλο, αν δεν πας μόνος σε σύμβουλο, δεν θα σου, δεν, τι κάνει, κανείς δεν θα σου πει τίποτα. Σύμβουλο. Ναι, ο λεγόμενος ΣΕΠ, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, και είναι κάποιοι συγκεκριμένοι ειδικοί σε κάποια άλλα σχολεία που μπορεί να κάνουν, και κλείνεις ραντεβού και πηγαίνεις. Εγώ αυτό είχα κάνει. Αυτό είναι δημόσιο. Νομίζω ναι, δεν είναι κάτι ιδιωτικό συγκεκριμένο. Όχι, δημόσιο κανονικά. Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού. Okay. Αυτό, από πού ενημερώθηκε εσύ ότι υπάρχει αυτό το πράγμα? Δηλαδή, εγώ πρώτη φορά το ακούω. Ούτε εγώ το ήξερα. Η μάνα μου με είχε πάει σε ένα σχολείο κάποια στιγμή που είχε σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού. Α, ήταν μέσα στο σχολείο. Ναι. Μέσα στο Okay. σχολείο είναι αυτή. Και ξέρω εγώ, με πήγε εκεί πέρα, συζήτησα με τη συγκεκριμένη κυρία τότε 2 πράγματα. Μου είχε δώσει και λίγα χαρτιά να δω τι σχολές υπάρχουν ανάλογα την ειδικότητα, πόσα μόρια πιάναν τα προηγούμενα χρόνια κτλ. Αυτό. Ναι. Okay, θα ήταν ενδιαφέρον αυτό να βγάλουμε, να βγαίνει λίγο πιο πολύ αυτό στη φόρα, όντως είναι χρήσιμο μέσα Ναι. σε όλη την παράνοια. Τώρα την πληρώνεις τη σχολή που είσαι, είναι δημόσιο το ΙΕΚ? Όχι, Αν είσαι ιδιωτική στο είναι. ΙΕΚ, ιδιωτική. Θεωρείς ότι εάν, ρε παιδί μου, δεν πήγαινε φροντιστήριο όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή, αν δεν πήγαινε Λύκειο, που λέει ο λόγος. Γιατί ουσιαστικά, εγώ από ό,τι καταλάβει και εγώ τα τελευταία χρόνια, το Λύκειο είναι στην ουσία ένας προθάλασμος για τις Πανελλήνιες. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος να πας γενικό Λύκειο, αν δεν θες να δώσεις Πανελλήνιες, όπως το καταλαβαίνω. Θεωρείς ότι αν σκύπαρες, ρε παιδί μου, αυτή τη διαδικασία του Λυκείου και τα χρήματα που έδινε στα φροντιστήρια και τον χρόνο, και ακολουθούσες από εκείνη τη στιγμή κάτι που πίστευε εκείνη τη στιγμή ότι θα σου άρεσε, όπως αυτό που λες. Δηλαδή, δεν είναι ότι σημαίνει ότι de facto το κάνεις σε μια ζωή, αλλά λες ότι, okay, αυτή τη στιγμή μου αρέσει αυτό, θέλω να το δοκιμάσω. Αν το έκανες στην αρχή του Λυκείου, ρε παιδί μου, αυτό που κάνεις τώρα, πιστεύεις θα ήταν καλύτερα όσον αφορά Κοίταξε, τον ναι. προσανατολισμό, βέβαια? Καταρχήν να διευκρινίσουμε. Το Λύκειο είναι απαραίτητο όσον αφορά την ευρύτερη γνώση. Δηλαδή, θα πάρεις και από εκεί κάποια πράγματα, δεν είναι άχρηστο, ας πούμε. Γενικότερα μιλώντας, το ΓΕΛ, το Γενικό Λύκειο, θεωρώ και από ό,τι έχω καταλάβει εγώ, έτσι, δεν ξέρω αν είμαι και Βέβαια. σίγουρο, είναι αποκλειστικά για τις Πανελλήνιες το ΓΕΛ, δεν έχει κάποιο άλλο σκοπό. Τα ΕΠΑΛ, ας πούμε, επαγγελματικά λύκεια. Ξέρω παιδιά τα οποία πήραν κατευθείαν κατάρτιση από τελικές εξετάσεις στα ΕΠΑΛ. Ηλεκτρολόγος είναι, μηχανικός είναι, διαιτολόγος είναι, ούτε εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Και ξέρω εγώ τώρα απλά έχουν κάνει έξτρα ειδικότητα στο ΕΠΑΛ συν 2 χρόνια και στην ουσία δεν πήγανε ούτε καν σε δημόσιο ΙΕΚ, ούτε πανελλήνιες δώσανε, ούτε τίποτα. Εγώ η αλήθεια είναι ήθελα να πάω σε ΕΠΑΛ, αλλά με τα τελευταία γεγονότα εκείνων των ημερών που κάνανε συνέχεια διάφορα ΕΠΑΛ, καταλήψεις, πράγματα διάφορα, δεν ήξερα ότι τελικά έπρεπε να πάω άσχετα με όλα αυτά που γίνονταν. Τέλος πάντων, εντάξει, ποτέ δεν είναι αργά να κάνεις το σωστό. Καλά, εννοείται. Εντάξει, και στο ότι πήγες Λύκειο σημαίνει ότι παίρνεις άλλες εμπειρίες. Δηλαδή, είναι απλά ένας άλλος δρόμος που δεν σημαίνει, δηλαδή, σωστό και λάθος. Απλά λέω ότι τώρα που έχεις αυτή την εμπειρία και όντως μετά τις Πανελλήνιες είδες ότι, ξέρεις, δεν έπιασες τη σχολή που ήθελες ή που νόμιζες ότι θα σου αρέσει, τέλος πάντων, και πήγες κάπου που λες ότι αυτό μου αρέσει. Απλά ρωτάω, ρε παιδί μου, αν είχες την επιλογή να το ξανακάνεις, δηλαδή έχοντας τη γνώση που έχεις τώρα, αν θα έκανες πάλι το ίδιο.
ή αν θα έκανες κάποιο άλλο, αν θα διάλεγες κάποια άλλη διαδρομή. Δεν νομίζω. Αν θα Δεν νομίζω. ξαναπήγαινες γέλες με πανελλήνιες και τέτοια. Okay. Μάλλον, ναι, γιατί δεν έχω σκεφτεί κάποιο άλλο outcome, ας πούμε, ότι θα αλλάξει κάτι. Επομένως, θα μπορώ να επιλέξω το άλλο, το επάλληλο. Για να μπεις στη σχολή που είσαι τώρα, πρέπει να έχεις απολυτήριο λυκείου. Θεωρητικά, ναι. Αυτή τη λεπτομέρεια δεν τη θυμάμαι, πραγματικά στο λέω. Θεωρητικά, όμως, πιστεύω ναι, γιατί αν δεν έχεις τελειώσει έστω και το λύκειο, πώς θα πας εκεί, ας πούμε, τι θα κάνεις, πώς θα αντιλαμβάνεις το χώρο γύρω σου, κάτι, ξέρω εγώ. Το πιθανότερο να χρειάζεται, ναι. Να. Okay. Και τι θες να μας πεις στη σχολή είναι, ή δεν, άμα θες. Αλλά... Στη σχολή που πηγαίνω κάνω πληροφορική, συγκεκριμένα προγραμματιστής. Ωραίος. Είναι ωραία ειδικότητα, δεν έχω παράπονο. Καλή. Φτιάχνω και ένα δικό μου παιχνίδι τώρα τελευταία, σαν ένα πρόγραμμα. Ωραίος, Είναι πολύ πολύ ωραίο. ωραίος. Στο Unreal ή σε άλλο... Πού? Unreal Engine. Ή Όχι, σε αυτό θα άλλο. το κάνουμε, μάλλον πιο μετά θα το κάνουμε, δεν είναι σίγουρο. Okay. Και πόσα χρόνια είναι αυτή η σχολή μέχρι να πάρεις μια ειδικότητα, το χαρτί ας πούμε. Η ειδικότητα πόσο κρατάει, η συγκεκριμένη είναι, πόσο είναι, 2,5 χρόνια ή 3, 2,5. Κατάλαβα. Ναι. Κάνω μια έτσι άλλη ερώτηση. Οι γονείς πώς ήταν μετά από, δηλαδή με αυτή την εξέλιξη των πραγμάτων, δηλαδή ότι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω το να πήγαινες από πρώτη γυμνασίου ήταν αρκετά δικιά τους επιλογή το να πηγαίνεις στον δυστήριο από, από Μικρή ηλικία. μικρή ηλικία, ναι. Οπότε πώς δέχτηκαν το γεγονός ότι, ξέρω εγώ, δεν πήγες όπως θα ήθελες στις Πανελλήνιες και, ότι, και διάλεξε αυτόν τον άλλο δρόμο. Πώς ήταν με όλο αυτό, πώς τα αντιμετωπίσαν. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν πέταξαν και στα σύννεφα κιόλας. Εντάξει, μια απογοήτευση ήταν αρκετά μεγάλη. Γιατί εντάξει, δεν ήταν, ας πούμε, ότι τζάμπα πηγαίναμε στο φροντιστήριο. Αλλά οκ. Okay. Γενικά έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Αυτό το ξέρανε. Το ξέρανε, το βλέπανε. Και ξέρω εγώ μετά τις Πανελλήνιες μου το λέγανε έτσι κάποιες φορές για να μην με πάρει από κάτω. Αλλά εντάξει, πολλές φορές βλέπω στο πρόσωπό τους αυτό το αίσθημα τύπου θα μπορούσες και καλύτερα γιατί δεν το έκανες. εντάξει, είναι φυσιολογικό να το νιώθουμε όλοι μας αυτό. Γιατί εντάξει, όσοι πιστεύουν ότι οι Πανελλήνιες είναι πολύ βασικό και εξαρτάται, ελληνικά, εξαρτώνται από αυτό, θα το θεωρήσουν μεγάλη ήττα. Ναι. Αλλά είχα συζήτηση με κάποια παιδιά και είδα ότι δεν είναι κάποια ήττα. Δεν Ναι. έκατσε, δεν έκατσε. Αυτό είναι. Ναι. Νομίζω ότι επειδή υπάρχει πολύ μεγάλος ντόρος και το έχει γίνει πολύ πιο σημαντικό από όσο πραγματικά είναι στην ουσία. Πώς και δεν σκέφτεσαι να ξαναδώσεις Πανελλήνιες. Δηλαδή να σκεφτείς ότι έχω κάνει τόση επένδυση τόσα χρόνια, ας ξαναδοκιμάσω μία, γιατί εντάξει, μια φορά όλοι δικαιούμαστε να μην πάμε καλά. Πώς και αποφάσισες να πεις, ξέρεις τι, όχι, δεν ξαναπάω αυτό το νοδό, θα πάω κατευθείαν εκεί που θέλω. Ναι, καλή ερώτηση. Τώρα πρόσφατα έδωσα απάντηση και εγώ στον εαυτό μου, πραγματικά στο λέω, τώρα τελευταία. Η απάντηση είναι η εξής. Είδα ότι παιδευόμουν πάρα πολύ, ακόμη και για τα ίδια τα κεφάλαια που έκανα. Επομένως κατέληξα στο συμπέρασμα ότι από τη στιγμή που παιδεύομαι περισσότερο από ό,τι φαντάζομαι, πολύ απλά δεν ξανασχολούμαι με αυτό. Πάω σε μια σχολή να κάνω αυτό που θέλω και από εκεί και πέρα να συνεχίζω τη ζωή μου. Αυτό δεν είναι κάτι περίπλοκο. Και πώς αισθάνεσαι με αυτή την επιλογή αυτή τη στιγμή? Αισθάνεσαι ότι έκανες τη σωστή επιλογή? Ναι, θεωρώ ότι έκανα τη σωστή επιλογή. Αν και εντάξει, κάποια άλλα παιδιά περνάνε στις Πανελλήνιες, πάνε σε δημόσια πανεπιστήμια ή ό,τι είναι. Οκ. Okay. Πάνε εκεί πέρα, κάνουν αυτό που έχουν διαλέξει, που έχουν πετύχει. Και πάλι και αυτά είναι ικανοποιημένα. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Αλλήμον.
Αλλά προσωπικά, ναι, θεωρώ ότι για μένα έκανε τη σωστή επιλογή και δεν το μετανιώνω καθόλου. Αυτό. Η αίσθηση που έχεις στη σχολή που είσαι είναι διαφορετική από την αίσθηση που είχες όταν ήσουν στο σχολείο. Θέλω να πω Ναι, ότι... εντελώς. Δηλαδή... Εντελώς. Δηλαδή, στο Λύκειο, ας πούμε, κάναμε πληροφορική, παράδειγμα, μιας και έχω την ειδικότητα το λέω, τι μας κάνανε. Μας δείχνανε από το βιβλίο 2-3 σελίδες όλες και όλες και ξέρω εγώ γράφανε στον πίνακα, γράφανε. Μέχρι την τάξη να γίνεται χαμός, να μην δίνανε καν σημασία οι καθηγητές. Εκείνοι εκεί να γράφουν στον πίνακα όλα ζεν, όλα ωραία. Και ξέρω εγώ, ούτε προχωρούσαμε γιατί ασχολούνταν με αυτούς που κάνανε φασαρία, ούτε μαθαίναμε και κάτι στην τελική γιατί ούτε κάναμε κανονικό μάθημα, ξέρω εγώ, για το σπίτι θα έχετε αυτό, αυτό και αυτό. Ούτε κάποια εξέταση, ούτε κάποιο τεστ, ούτε τίποτα. Απλά περνούσε το μάθημα ως έχει. Και το κάνατε θεωρητικά το προγραμματισμό, δεν το κάνατε σε κάποιο υπολογιστή ή κάτι τέτοιο. Ή είχατε. Όχι, τίποτα. Εργαστήριο και τα λοιπά ήταν Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου που ήταν να διαλέξουμε κατευθύνσεις. Εγώ βέβαια τότε, τόσα μυαλά, τόσες πράξεις, διάλεξα θεωρητική ο χαζός. Η θεωρητική δεν έχει πολύ μέλλον. Από θεωρητική τι θα γίνεις, καθηγητής θα γίνεις σε κάποιο σχολείο φροντιστήριο κάποια στιγμή ή κάποιος ξαναγός ιστορικός, κάτι τέτοιο. Δεν έχει κάτι άλλο. Ναι. Okay. Αλλά θέλω να πω όσον αφορά τη δικιά σου την αίσθηση, αν πεις, δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω λες ότι γίνεται καλύτερα το μάθημα σε αυτό. Δηλαδή νιώθεις ότι μαθαίνεις, ότι πηγαίνεις στη σχολή και γουστάρεις, παιδί μου. Ναι, αυτό. Δηλαδή, να φανταστεί τώρα τα Χριστούγεννα, περίμενα πώς και πώς να ξανανοίξει σχολή, γιατί βαριόμουν, δεν είχα τι να κάνω. Που εγώ δεν είχα ξαναπεί κάτι τέτοιο για κάτι εκπαιδευτικό ποτέ. Ναι, ναι, Έτσι, ναι. καταλαβαίνει τη διαφορά λοιπόν έχει. Στη σχολή, ας πούμε, θα κάτσουν εργαστηριακό κανονικά να σου δείξουν τι είναι αυτό το πρόγραμμα, τι κάνει, πώς το κάνει. Θα σου δείξουν να το κάνει κι εσύ επιτόπου μπροστά να το δει πώς γίνεται, για να καταλάβει αυτό που σου δείχνουν. Είναι μακράν μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Ας πούμε, στο λέω, στη σχολή, έχεις δυνατότητα και από ηλεκτρονικά βιβλία και από κανονικά βιβλία. Εγώ και τα δύο, βέβαια, γιατί έχω συνηθίσει και με τα δύο. Στο σχολείο είναι από το βιβλίο και τέλος. Πουθενά αλλού. Οτιδήποτε άλλο είναι άκυρο, είναι λάθος, είναι. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι... Ωραία. Έχεις κάτι άλλο σε σχέση με αυτά. Οπότε, δηλαδή, είπαμε για τη μαθητική ζωή, για την ύλη, και ότι η αφομοίωσή της είναι δύσκολη. Οι παρέες και η σύγκριση που δημιουργείται μεταξύ των παιδιών, που είναι όντως τοξική, θα έλεγα, γιατί είναι άκυρηση. Δεν υπάρχει νόημα να υπάρχει αυτή η σύγκριση. Οι γονείς, ας πούμε, ότι είναι συνέχεια και συζητάνε, μπορεί να σε συγκρίνουν και αυτοί με άλλους. Για φροντιστήρια είπαμε ότι ναι, μεν κάνουν καλύτερη δουλειά από το σχολείο, αλλά είναι και αυτό, ξέρω εγώ, ότι δημιουργούν σύγχυση και... Δεν ξέρω, το φόρτο εργασίας ένα πώς φαινόταν, δηλαδή πώς φαινόταν ότι είχες συνέχεια και ώρες φροντιστήρια, ότι πρέπει να πηγαίνεις. Η ποσότητα, ας πούμε. Ναι. Τι να σου πω τώρα, είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι. Από τη μία, μ' άρεσε που έκανα περισσότερα από ό,τι στο σχολείο, αλλά από την άλλη, ήταν τόσο κουραστικό που μου σπάγανε καμιά φορά τα νεύρα. Κάποιες φορές δεν πήγαινα καν στο φροντιστήριο πρώτες ώρες, γιατί ήθελα να κάνω λίγο και του σχολείου, γιατί το είχα αφήσει εντελώς. Δηλαδή, πιο πολύ άφαση έδινα στο φροντιστήριο για τα διαγωνίσματα της κάθε Κυριακής παρά για τις Πανελλήνιες. Ναι. Είναι κοινή Είναι διάφορα. ομολογία αυτό. Το λένε πολλά παιδιά. Ότι το σχολείο είναι για την πλάκα, το φροντιστήριο είναι εκεί που κάνει τη δουλειά. Έτσι Ωραία. είναι. Και είπαμε για τις Πανελλήνιες ότι εντάξει, γενικά έχουμε χτίσει μεγάλο θέμα γύρω από αυτό. Ενώ, δηλαδή, ενώ όταν θα φτάσει, ας πούμε, 5-6 χρόνια μετά από αυτή τη στιγμή που βρίσκεσαι τώρα, ξέρεις και βλέπεις λίγο πιο καθαρά το τι γίνεται και βλέπεις, γνωρίζεις και παραπάνω ανθρώπους και την εξέλιξη που είχαν, συνειδητοποιείς ότι εντάξει, δεν... γιατί τόσο ντόρος, παιδιά, γιατί τόσο πόνος Κακία. για το ψηλοτίποτα. Ωραία, εγώ κρατάω το σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού. Θα ψάξω μία, να δω λίγο
τι παίζει με αυτό, αν μπορούμε να βγάλουμε και άλλα θέματα τέτοια. Και τέλος ότι ακόμα και να μην πας καλά στις Πανελλήνιες, ήταν μία οδός, δεν σημαίνει ότι είναι η οδός. Υπάρχουν και άλλες οδοί. Πας σε μια άλλη ιδιωτική σχολή, μπορείς να πιάσεις μια δουλειά σαν βοηθός, whatever, είναι απλά άλλη δρόμη. Αυτό δεν υπάρχει ο καλύτερος των Πανελληνίων, αυτό που πλασάρεται γενικά. Okay. Εγώ εντάξει, άμα εσύ δεν έχεις κάτι άλλο, να το κλείσουμε σιγά σιγά. Ένα τελευταίο είναι όσον αφορά λίγο την πολιτική που έχει στηριχτεί πάνω σε αυτό. Τι εννοείς? Έτσι. Τι εννοώ. Εντάξει, δεν θα πω και καμιά τρομερή λεπτομέρεια, γιατί εντάξει, έχω βγάλει ένα γενικό συμπέρασμα απλώς. Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα έχει στηριχτεί σε μια πολιτική η οποία λέει κάθεσαι σχολείο, κάνεις φροντιστήριο, περνάς δημόσιο πανεπιστήμιο για να σπουδάσεις και να κάνεις τη ζωή σου. Αν δεν περάσεις, μένεις άνεργος. Τέλος. Δεν υπάρχει άλλη προϋπόθεση, δεν υπάρχει άλλος όρος, δεν υπάρχει τίποτα που να συνοδεύει κάτι ή οτιδήποτε. Μένεις άνεργος. Τέλος. Χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι άλλο, αλλά είναι και αυτό τέλος πάντων μέσα, και χώρες όπως Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο και Σουηδία νομίζω, δίνουν την εξής επιλογή στα παιδιά. Λένε, τελειώστε την εκπαίδευσή σας στο σχολείο, κάντε ό,τι κάνετε, άμα περάσετε τις εξετάσεις σας ή δεν ξέρω εγώ τι έχουν εκεί πέρα, ωραία, κάντε αυτό που θέλετε, αλλά παράλληλα, ελάτε να δουλεύετε για το κράτος, είτε σε εργοστάσια, είτε σε βιομηχανίες, είτε οπουδήποτε έχει ανάγκη το κράτος. Θα πληρώνεστε κανονικά κτλ. Αλλά ταυτόχρονα, άμα περάσετε, κάντε και το δικό σας. Άμα δεν περάσετε, θα μείνετε στη θέση που σας έχει ανάγκη το κράτος. Επομένως, δεν έχει ανεργία. Βγάζεις το εισόδημά σου κανονικά, έχεις δουλειά. Και γιατί όχι, κάποια παιδιά, όταν μεγαλώνουν και συνεχίζουν τη δουλειά που έχουν αναλάβει, γίνονται και μεγαλοστελέχοι, έχουν δικιά τους εταιρεία μετά κάποια στιγμή. Έτσι πάει. Ναι. Εσύ από πού ξέρεις ότι υπάρχει αυτό? Και από έναν θείο μου, ο οποίος συνέχεια ταξιδεύει εξωτερικό για τη δουλειά του κάποια στιγμή. Ξέρω εγώ, μου έχει πει ότι υπάρχει αυτό το σύστημα εκεί πέρα. Έχω και μία θεία η οποία πηγαίνει Γερμανία κάποιες φορές και μου λέει, ξέρω εγώ, γίνονται το ένα κοινό το άλλο. Και μέσα σε αυτά ήταν και αυτό. Ναι. Καλό, πολύ καλό ακούγεται. Δηλαδή να μπεις όσο πιο, αν θέλεις, στην αληθινή ζωή, όπως να το πω, για να δεις λίγο ότι εντάξει, δεν είναι τόσο τραγικό όσο μου το παρουσιάζω στο σχολείο. Εντάξει, κανονικά είναι. Μάλιστα. Okay. Αυτά δηλαδή. Ναι, αυτά. Okay. Αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, ρε παιδί μου, έτσι για να κλείσουμε. Δεν ξέρω, τι θα πρότεινε εσύ ότι θα μπορούσε να αλλάξει κάτι στο υπάρχον σύστημα, όσο μεγάλο και αν είναι αυτό. Αν θα πρότεινα να αλλάξει κάτι. Είχα σκεφτεί κάτι. Αυτό είναι να καταργηθούν οι Πανελλήνιες. Αλλά πώς να καταργηθούν, στο πώς είναι το θέμα. Να μην υπάρχουν Πανελλήνιες, αλλά όσοι δεν έχουν, ας το πούμε, απολυτήριο 17 και άνω, έτσι, δεν θα δώσουν Πανελλήνιες ή, ξέρω εγώ, θα μείνουν ακριβώς. Απλά θα ξανακάνουν την τρίτη λυκείου. Όχι εξετάσεις, όχι τίποτα. Απλά θα ξανακάνουν την τρίτη λυκείου μέχρι να βγάλουν απολυτήριο 17 ή 17,5 και άνω. Ναι. Πολύ απλό. Όχι ακρότητες και είναι και πολύ καλύτερο, πιστεύω. Δεν ξέρω, δεν το έχω φανταστεί στην πράξη ποτέ μου. Απλά Okay. το έχω φανταστεί έτσι, σαν κάτι, μια ιδέα σχέδια, ας πούμε. Δηλαδή, άμα δεν βγάζετε, έστω ότι εγώ βγάζω 16 φέτος και δεν μπορώ να δώσω πανελλήνιες. Άρα θα ξανακάνω την τρίτη λυκείου ελπίζοντας ότι θα βγάλω 17 για να δώσω πανελλήνιες. Όχι, όχι. Πανελλήνιες γιοκ, τέλος, εντελώς. Α, Μαχαίρι, τέλος, απομένω. okay. Τέλος. Μόνο Ναι, ναι, απολυτήριο. ναι. Και άμα έχεις πάρει 16, ας πούμε, και ο όρος είναι 17, εντάξει, απλά θα κάνεις ένα
μισάωρο διάβασμα παραπάνω που λέει ο λόγος και θα περάσει κανονικά. Δεν είναι κάτι. Ναι. Οκ. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Μ' άρεσε. Έχει βιντεοσκοπηθεί αυτό. Φαντάζομαι δεν έχει κάποιο θέμα να το ανεβάσουμε στο κανάλι μας. Για να... Όχι. Ωραία. Θέλουμε και άλλα παιδιά έτσι να... Θέλουμε να ξεκινήσουμε λίγο έτσι ένα zoom, να μπορούμε να μιλήσουμε και με άλλα παιδιά, να πάρουμε λίγο... Να βγει λίγο πιο πολύ προς την επιφάνεια το τι περνάνε οι μαθητές, γιατί νομίζω δεν... αυτό μας λείπει αρκετά. Δηλαδή ενώ υπάρχει, ξέρουμε όλοι, το έχουμε ακούσει, το ξέρουμε, δεν είναι τόσο εκδηλωμένο. Ευχαριστώ που μου έστειλες στο TikTok, που εμφανίστηκες, που ήσουν ακύριος και στην ώρα σε όλα. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Γεια χαρά, θα τα πούμε όλα καλά. Καλό υπόλοιπο, να είσαι καλά. Γεια χαρά.